Ξεκινάμε με λίγη καθυστέρηση, με δύο εξαιρετικούς συναδέλφους, τον κύριο Καπάντα και τον κύριο Καλλιδόνη. Ανοιχτή κουβέντα κάνουμε, έτσι. Άρα, στην παρουσίαση μιλάμε, διακόπτουμε, σχολιάζουμε. Διαιρείτε δια του δύο το χρόνο σας, μέχρι τις 10.30, έτσι. Εντάξει. Okay. Καλημέρα και από μένα. Καταρχήν θέλω να εκφράσω ότι νιώθω μεγάλη τιμή που βρίσκομαι εδώ σαν εκπαιδευτής και συγκίνηση, γιατί στα χρόνια της ειδικότητας συμμετείχα σε αυτό το σχολείο ανελιπώς. Το θέμα το οποίο θα κληθούμε τον Παναγιώτη να παρουσιάσουμε αφορά κάποιες σημαντικές δημοσιεύσεις το 2019, την προηγούμενη χρονιά, που αφορούν τη λιθίαση και την υδρολογία. Καταρχήν, δεν υπάρχει κάποια σύγκρουση συμφερόντων εκ μέρους μου, πέρα από το γεγονός ότι είμαι ιδιώτης χειρουργός. Η πρώτη δημοσίευση έρχεται από το BJUI και έχει να κάνει θέμα με κάτι πολύ πολύ συχνό στην καθημερινή πρακτική μας. Τη λιθίαση του ρητήρα, τον κολικό του νεφρού και την αυτόματη αποβολή του λίθου. Είναι ένα πολύ συχνό θέμα που τη βλέπουμε αυτήν την εικόνα αρκετά συχνά. Ασθενής έρχεται είτε στα επίγοντα ιατρία, είτε στα εξωτερικά ιατρία, είτε στον ιδιωτικό τομέα, είτε στο νοσοκομείο, με έντονα συμπτώματα κολικού νεφρού δεξιά-αριστερά, γίνεται ο απαραίτητος εργαστηριακός απεικονιστικός έλεγχος και κάποια στιγμή με αναλγητική αγωγή, ξαφνικά ο ασθενής μας είναι απόλυτα καλά. Γιατρές, σαν να μην νιώθω τίποτα τώρα. Ο πόνος πέρασε τελείως. Πολύ κλασικό σενάριο. Όλοι μας, είμαι σίγουρος, το έχουμε αντιμετωπίσει πολλές φορές. Τώρα, τι κάνουμε σε αυτόν τον ασθενή? Έχουμε κάποιες σαφείς, συγκεκριμένες οδηγίες πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτόν τον ασθενή? Σας θυμίζω λίγο τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας. Για μένα, γενικόλογα, λείπει ο κύριος Σκολαρίκος, ο κύριος Γρίβας, νομίζω. Αλλά τι μας λέει? Μας λέει ότι μπορούμε να κάνουμε medical expulsive treatment αν active stone removal δεν ενδείκνεται και μπορούμε να καταφύγουμε σε active stone removal αν ενδείκνεται. Τίποτα συγκεκριμένο. Το μόνο που μας λέει ότι medical expulsive treatment πρέπει να μην την κάνουμε σε ασθενείς που έχουν λίμωξη, σε ασθενείς που έχουμε επιδείνωση της νεφρικής λειτουργίας ή ο πόνος είναι ανθεκτικός στην αναλγητική αγωγή. Συγγνώμη κύριε Σκολαρίκο, δεν είναι εδώ, αλλά εγώ που ίσως δεν είμαι τόσο έξυπνος, δεν είμαι τόσο έμπειρος. Εγώ το 2020 experts θα περίμενα λίγο πιο σαφή δεδομένα, ίσως έναν αλγόριθμο, να μου πούν ακριβώς, είναι η πέτρα εκεί, είναι τόσο, έχουμε αυξημένα λευκά, έχουμε υδρονέφρωση. Να κάνω πιο συγκεκριμένα και evidence-based πράγματα. Να κάνω μια διακοπή στο συγκεκριμένο κομμάτι. Γιατί δεν υπάρχουν αυτά, γιατί λες? Γιατί οι μελέτες τη μια χρονιά βγάζουν ότι το medical expulsive is gold και την άλλη χρονιά βλέπουν ότι είναι τίποτα. Άχρηστες. Δεν υπάρχει σοβαρή μελέτη και δεν μπορεί να γίνει σοβαρή μελέτη εύκολα, γιατί είναι τόσες πολλές οι παράμετροι και τόσα πολλά τα νούμερα που χρειάζονται και είναι τόσες πολλές οι παράμετροι που επηρεάζουν το αποτέλεσμα, που για το λόγο αυτό αναγκάζονται οι κατευθυντήριες γραμμές και βγάζουν το κομμάτι έτσι λίγο στον αέρα. Γιατί οι κατευθυντήριες βασίζονται σε μελέτες, δεν βασίζονται στην εμπειρία. Η εμπειρία τώρα τελευταία έχει μπει μέσα ως κόνσεπτ. Ακριβώς. Αλλά υπάρχουν μελέτες πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Ίσως δεν υπάρχει. Υπάρχουν και αντίθετες μελέτες όμως. Υπάρχουν και οι αντίθετες μελέτες. Αν κάποιος αναλύσει τις μελέτες όλες για το medical expulsion, θα δει ότι κάθε χρονιά βγαίνει κάτι αντιφατικό, τελείως αντιφατικό το ένα με το άλλο. Οπότε αυτό ουσιαστικά εξουδετερώνει το τελικό συμπέρασμα. Συμφωνώ. Ας αφήσουμε ως μόνο το medical expulsive treatment. Τι ξέρουμε για την αυτόματη αποβολή της πέτρας σε ένα κολικό ουρητήρα? Και γίνομαι πιο συγκεκριμένος. Άντρας 44 ετών, απόλυτα υγιής, παρουσιάζεται με κολικό αριστερού νεφρού. Κάνουμε μια αξονική χωρίς και γραφικό. Υπάρχει μια πέτρα 6 χιλιοστών στο άνωτρο τιμόρου του ουρητήρα. Υπάρχει με 3 βαθμού υδρονέφρωση, πολύ ήπιο περινεφρικό στράντινγκ. Τα ζωτικά του στιγμή είναι σταθερά. Είναι απείρετος, τα λευκά είναι λίγο τσιμπημένα, η κρεατινίνη είναι λίγο τσιμπημένη, η γενική ούρομ δεν μας δείχνει νητρό, δεν μας νηπιοσφαίρει, μόνο ερυθρά. Και ο ασθενής μετά από μία βολταρέν και μία αποτέλ είναι τελείως συμπτωματικός. Γιατρέ, λέει, εγώ δεν νιώθω τίποτα τώρα. Τι κάνουμε? Καταρχήν, ο ασθενής είναι υποψήφιος για medical expulsive treatment. Να τον περιμένουμε για αυτόματη υποβολή? Είναι μια πέτρα 6 χιλιοστά, με τα χαρακτηριστικά που σας είπα, στο άνωτρο τιμόριο του ουρητήρα.
Πόσοι συμφωνούν ότι ζωτικά σταθερά είπαμε απείρετος, τα λευκά τα είδατε. Πόσοι συμφωνούν ότι είναι υποψήφιος για ΜΕΤ αυτός ο ασθενής? Να ρωτήσω, ποιο φάρμακο, τι εννοείται medical expulsive, ποια κατηγορία φαρμάκων? Όταν γενικά μιλάω πλέον, για να γίνουμε λίγο και πιο σαφείς, δεν μιλάω μόνο για medical expulsive treatment, γενικά θα μιλάω και για παρακολούθηση του ασθενή, να περιμένουμε. Τώρα για το MED, για τη medical expulsive treatment, θα συζητήσουμε λίγο κατά πόσο βοηθάει ή όχι. Εντάξει, γενικά... για ποιο φάρμακο μιλάς τουλάχιστον? Ναι, αλλά πρέπει να προσδιορίσουμε τα... Ναι. Είναι αλφα-μπλόκερ αυτά που μιλάμε αυτή τη στιγμή? Για αλφα-μπλόκερ μιλάω περισσότερο. Αλφα-μπλόκερ. Ποιοι θα δίνατε αλφα-μπλόκερ σε αυτό την ασθενή? Άνω τριτιμόριο του ρητήρα, παιδιά, έτσι. Άνω τριτιμόριο του ρητήρα. Θα έδινε κανείς αλφα-μπλόκερ? Πολύ σωστά. Μάλλον όχι. Μισό λεπτό, παιδιά. Εγώ ασθενείς που βλέπω, ξαναλέω, δεύτερη γνώμη, η μισή από αυτούς παίρνουν αλφα-μπλόκερ. Ναι, ποιος τα δίνει αυτά? Στο άνω τριτιμόριο. Σε όλο τον ρητήρα. Ξέρω ότι. Μην πάμε στην ουσία. Δεν δίνεται αλφα-μπλόκερ, τώρα σοβαρά μιλάτε. Δηλαδή, κανείς δεν μέσα δεν δίνει αλφα-μπλόκερ. Σε αυτό που είναι πάνω στην είναι στο άνω τριτιμόριο του ρητήρα. Είναι πάνω ψηλά, μια μεγάλη πέτρα. Τι να κάνει ο αλφα-μπλόκερ εδώ πέρα? Δίνουμε, αλλά αναφέρεται για άνω τριτιμόριο του ρητήρα. Μπράβο, εγώ. Συγγνώμη, επειδή κάνατε διευκρίνηση που είναι η πέτρα. Γι' αυτό. Εκεί που φαίνεται τώρα. Θέλουμε καταρχήν να πούμε ότι στο άνω τριτιμόριο, τουλάχιστον με βάση τη φυσιολογία, δεν έχει ένδειξη. Γιατί η υποδοχή είναι ελάχιστη. Και είναι ένα εκατοστό πέτρα. Παρ' όλα αυτά, πολλοί δίνουν. Εντάξει, συμφωνούμε. Έξι χιλιοστά. Έξι χιλιοστά είναι αυτό, είναι μεγέθυνση δηλαδή. Ναι, αλλά κάποια στιγμή θα πέσει. Αν πέσει. Η πραγματικότητα λέει πάντως ότι το βλέπουμε. Μα αυτό λέω και εγώ. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Το αλφα-μπλόκερ το δίνει πάρα πολλοί κόσμος, οπουδήποτε και αν βρίσκεται στον ουρητήρα. Ακριβώς. Αυτό και θέλω να πω. Και το φανταστικό είναι ότι το δίνουν και σε κάτι πέτρες ένα εκατοστό κολλημένες πάνω στο UPJ και παίρνει. Άρα τον κάψαμε τώρα το Σπύρο, γιατί προφανώς λέμε ότι στο άνω τριτιμόριο στην πραγματικότητα δεν έχει ένδειξη από τη φυσιολογία. Άρα δεν κάνουμε MET. Για παρακολούθηση, κύριε Καλλιδόνη, θα τον παρακολουθήσει αυτόν τον ασθενή? Αν τα καταφέρει να κατέβει η πέτρα του, στα 6 χιλιοστά, αν και εφόσον όχι, έχει καλά. Είστε στα επίγοντα ιατρία και πρέπει να το συμβουλεύσετε. Είναι ο ασθενής ο οποίος έχει τα 15.000 λευκά, ήταν απείρετος να θυμάμαι. Απείρετος, ζωτικά σταθερά, ο πόνος του υποχώρησε τελείως. Υποχώρησε τελείως. Θα μπορούσε να παρακολουθηθεί. Ωραία. Συμφωνούμε όλοι με αυτό, ότι μπορούμε να παρακολουθήσουμε αυτόν τον ασθενή? Με 15.000 λευκά θα του δώσετε αντιβίωση? Καλό ερώτημα και αυτό. Γιατί τι θα παρακολουθήσει, θα παρακολουθήσουμε, αλλά θα πάρει φάρμακα. Το ερώτημα που τίθεται. Εγώ δεν λέω καλλιέργεια, γιατί καλλιέργεια, στα επίγοντα είσαι. Θα του στείλει καλλιέργεια, θα την περιμένει. 15.000 λευκά, θα του πει πήγαινε σπίτι του χωρίς αντιβίωση. Καλά, μπορεί να τον κολλικό ή άνοδο. Θα μπορούσε να είναι στα πλαίσια του στρες. Του στρες από τον κολλικό. Ρωτάω ερώτηση. Τι κάνετε στα επίγοντα? Το ερώτημα, υπάρχουν διάφορα ερωτήματα. Τώρα, αυτό ο άνθρωπο έχει θετική καλλιέργεια, δεν έχει ένα κριτήριο που θα μπορούσαμε να το έχουμε στα υπόψη? Τι στείλαμε? Δεν έχουμε απάντηση. Εννοείται ότι δεν έχουμε απάντηση. Οπότε αυτός ο άνθρωπος θα πρέπει να πάρει πολύ αυστηρές οδηγίες. Ναι, κάτω τι θα κάνετε, παιδιά, εσείς? Επίγοντα. Ποιος θα δώσει αντιβίωση σε αυτόν τον ασθενή? Ένας, δύο, τρεις. Θα δώσουν τρεις-τέσσερις άνθρωποι. Νίκο, γιατί θα δώσει αντιβίωση? Δύο στο μικρόφωνο, παιδιά. Θα ήθελα βέβαια να δω και μια γενική ούρων. Γενική ούρων την έδειξα. Έχει ποιοσφαίρεια? Όχι ποιοσφαίρεια, μόνο ερυθρά. 20 με 30. Χωρίς νητρόδι. Ένα υπέρηχο δεν θέλει κανείς να δει, ρε παιδιά. Για ποιο λόγο, κύριε Γιανακόπουλε? Εγώ το μόνο που θα με ενδιαφέρει στον άνθρωπο αυτό είναι αν έχει απόφραξη. Τίποτα άλλο. Τα 15.000 λευκά πιστεύω ότι είναι από τον κολλικό. Στην αξονική έχει μετρίου βαθμού υδρονέφρωση με ήπιο περινεφρικό στράντινγκ. Το έδειξε, το είπε πριν στην αρχή. Το είπε. Το είπε. Ναι. Έχει διάταση. Διάταση και λευκά. Θα τον παρακολουθήσει κανένας και θα του πει τραβά σπίτι σου χωρίς αντιβίωση και έλα ξανά στα επόμενα επίγοντα? Θα ξανάρθει αυτός. Για να κάνω μερικές ερωτήσεις. Πόση ώρα. Δεν έχει όμως ένδειξη. Αυτός ο άρρωστος μπορεί να κάνει σύψη και σε πόση ώρα θα την κάνει, κύριε Γουστέ? Δεν γνωρίζω να σας απαντήσω με σιγουριά. Εντάξει, μπορεί να εξελιχθεί γρήγορα. Γενικά τη σύψη δεν την ξέρουμε πόσο εύκολα. Μπορεί μέσα σε δύο ώρες να μας γυρίσει και να είναι σε κατάσταση συμπτικός. Ναι, αλλά δεν είχε πειρετό αυτός ο άρρωστος. Μα γιατί τώρα έχει σύψει αυτός ο άνθρωπος? Δεν μπορώ να καταλάβω ποιο είναι το κριτήριο που αποφασίσαμε ότι έχει σύψει. Όχι, δεν είπε. Αν μπορεί να κάνει, λέει. Αν μπορεί να κάνει. Αν μπορεί να πάει σπίτι του και μετά αυτός ξαφνικά γκράπ να σου κάνει ένα μπράβο. Με εντελώς αρνητική γενική ούρων.
Ναι, λίγο έχει, δύσκολο. Έχει δύο, έχει εκτός δύο... αν έχει πλήρη απόφραση και δεν κατεβάζει τίποτα. Έχει τι δύο δηλαδή, κριτήρια τόσο... όμως. Με 6 χιλιοστά λίθο. Έχει διάταση και ψηλά λευκά. Ναι, αλλά ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος έχει διάταση, αυτός ο συγκεκριμένος άνθρωπος έχει ένδειξη για παράδειγμα να βάλει πικτέιλ για να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Το ερώτημα αυτό είναι, άρα παρακολούθηση ή κάνουμε κάτι. Τα τυπικά κριτήρια για να αποφασίσει κάποιος να βάλει πικτέιλ είναι από τη στιγμή που δεν έχουμε νεφρική ανεπάρκεια, από τη στιγμή που δεν έχουμε πύρετο, από τη στιγμή που έχουμε πόνο ο οποίος υφέθηκε, πρακτικά δεν έχουμε κριτήριο για να βάλουμε πικτέιλ. Οπότε αυτό τον άνθρωπο, αν θέλει κάποιο οπωσδήποτε να τον παρακολουθήσει, το πολύ μπορεί να τον κρατήσει overnight. Το ερώτημα είναι, παιδιά, αντιβίωση αν θα δώσουμε. Αυτό είναι το ερώτημα που βάζει και ο Χρήστου τώρα, αυτό ρωτάει. Λοιπόν, βάσει των κριτηρίων που υπάρχουν. Να προχωρήσουμε όχι. Να πω κάτι πριν από αυτό. Εγώ με το που θα τον έβλεπα με αυτά τα χαρακτηριστικά, το πρώτο που θα του έκανα, το πρώτο, έναν ορό και την πρώτη δόση ενδοφλέβειας. Και ακύρωνα τη δεύτερη μετά. Δηλαδή δεν θα ρίσκαρα ποτέ. Δεν θα ρίσκαρα ποτέ, γιατί κύριε Μέμο, κύριε Στεφανίδη, να πείτε ότι έχουν έρθει μια χαρά, ο πόνος και μου φύγει ο πόνος. Οκ, πήγε να κάνει τις εξετάσεις σου, χάνεται γιατί κάνει 4 ώρες και μας λένε έπεσε και πάει στη μονάδα και δεν διασωληνώνεται. Γιατί στα επίγοντα έκανε 4 ώρες να έρθει με τις εξετάσεις. Να κάνει αξονική, να κάνει λευκά, να κάνει γενική, να κάνει τέτοιο. Απόλυτα σταθερά ζωτικά σημεία. Καμιά ένδειξη. Παιδί μου, σου ήρθε και περπατούσε. Να δούμε πού θα πάει. Σου ήρθε και περπατούσε. Να σου πω κάτι, Σπύρο. Επειδή δεν έχεις αυτή την εμπειρία, να έχεις πάει κάπου για ευθύνες. Έτσι. Λοιπόν, δεν έχω πάει κάπου για ευθύνες. Ναι. Εντάξει. Εννοώ να σου έχω κάνει μηνύσεις και να είσαι κατηγορούμενος. Αυτό εννοώ. Έχουμε στο NHS, είχαμε πάρα πολλούς ασθενείς που μας έκαναν. Δύσκολα. Δύσκολα θα είσαι σε πολύ δύσκολη θέση άμα δεν έχεις κάνει μία δόση αντιβίωσης. Από την άλλη πλευρά. Σε πολύ δύσκολη, το λέω. Έχουμε κάποιο evidence ότι σε αυτόν τον ασθενή αντιβίωση θα βοηθήσει. Εγώ να το πάω λίγο ανάποδα. Πες. Λόγω αυτής της αλόγης της χρήσης των αντιβιωτικών έχουμε φτάσει στο σημείο που είμαστε με το κάψιμο όλων των αντιβιώσεων. Τα πανώ. Μία δόση δεν σημαίνει τίποτα τώρα, έτσι. Μία δόση. Ναι, για πρώτον, το ερώτημα δεν είναι αντιβίωση. Δεν λέω για τη μία δόση. Λοιπόν, όχι, λέω για την αντιβίωση. Το ερώτημα που πρέπει να απαντήσεις με το περιστατικό σου είναι αν ο ασθενής που έχει διάταση πέτρα σχεδόν 1% στο ανώτερο τιμόριο του ουρητήρα και 15.000 λευκά πρέπει να πάει συντηρητικά. Ακριβώς. Αυτό είναι το ερώτημα. Ποιος θα έβαζε αμέσως στεντ και ποιος τον πήγαινε συντηρητικά. Ο ασθενής δεν πονάει καθόλου, δεν έχει πυρετό, είναι απόλυτα καλά. Εγώ πιστεύω ότι είναι υποψήφιος για να τον περιμένουμε για αυτόματη αποβολή, είτε πάρει medical expulsive treatment ή όχι. Προχωρά το να δούμε που πάει. Μιχάλη. Εγώ στην προκειμένη περίπτωση σε αυτόν τον ασθενή, εφόσον είμαι σε νοσοκομείο και πρόκειται, μου είχε έρθει σαν κολικός με αυτά τα κριτήρια, τουλάχιστον θα τον κρατούσα και θα επανέλαμβανα τις εργαστηριακές εξετάσεις μετά από κάποιες ώρες. Εντάξει, ωραία. Ας συνεχίσουμε το σενάριο. Πάντως, για την ιστορία λίγο, δέστε λίγο στο σχολείο, γιατί έχουμε ένα κανάλι με όλα τα σχολεία, την ομιλία με τον Γιαμαρέλο, αυτό που λέω ότι ήταν δανεικό. Λέει, κάντε μία δόση αντιβίωσης. Μπορεί να σώσει, γιατί η ιατρική δεν είναι ένα και ένα δύο, γιατί βλέπουμε πολύ παράδοξα πράγματα. Μία δόση αντιβίωση και μετά κάνεις την εκτίμηση που θα έχεις μία κάλυψη όταν θα έρθουν όλα τα εργαστηριακά σου. Ούτε μπορώ μία δόση το πρώτο, έναν ωρό και μία δόση. Ούτε αυτό λέει ο Μαρέλος. Θα το βρει στο σχολείο. Να κάνω ότι σου είναι γορό πάλι κι εγώ τώρα. Να προχωρήσουμε. Παναγιώτη, μισό λεπτό. Ναι, πρέπει να προχωρήσει ο άνθρωπος. Λίγο χαθήκαμε εδώ πέρα. Τώρα, για προχωρά λίγο. Λοιπόν, πώς. Αποφασίζουμε για να περιμένουμε αυτόν τον ασθενή, δεν του δώσουμε medical expulsive treatment, απλά τον με στενή παρακολούθηση. Συμφωνούμε? Ωραία. Πώς θα συμβουλεύετε αυτόν τον ασθενή? Τι οδηγίες του δίνετε? Θα του δίνετε αντιφλεγμονώδη? Πολύ ωραία. Θα του δίνετε κάποια άλλη αναργυλική αγωγή, αλλά δεν του δίνετε κάποια medical expulsive treatment. Συμφωνούμε όλοι. Ο ασθενής όμως είναι λίγο ψαγμένος και θέλει να ξέρει, γιατρέ μου λες να περιμένω. Έχω μια πέτρα 6 χιλιοστά στο άνωτερο τιμόριο, μέτριο βαθμό υδρονέφρωση. Θέλω να μου πεις τι ποσοστά έχω να αποβάλω αυτή την πέτρα και πότε θα την αποβάλω. Θα πονάω, δεν θα πονάω. Θέλω όμως να μας δώσεις απαντήσεις, ναι. Γιατί δεν είναι εικονικός ασθενής. Είναι τα πιο σημαντικά papers στο session, έτσι. Ωραία. Μην το κάνουμε εικονικό. Ωραία. Πόσο σίγουροι έμπειροι ουρολόγοι όπως είστε, είτε άπειροι είτε έμπειροι, να απαντήσετε σε αυτήν την ερώτηση. Νιώθετε σίγουροι να απαντήσετε στην ερώτηση σε αυτήν την ασθενή? Καταρχάς,
Δεν ξέρεις την ανατομία του ασθενή, δεν ξέρεις πώς είναι ο ρητήρας του, δεν μπορεί να το απαντήσει τέτοια πράγματα. Έχεις μια αξονική. Τι σου λέει η αξονική? Η αξονική καταρχάς είναι μια πέτρα που σου δίνει διάταση από την πέτρα και πάνω. Από την πέτρα και κάτω δεν ξέρεις τίποτα. Τι άλλα χαρακτηριστικά θέλετε? Θα έπρεπε να ξέρεις θεωρητικά αν ο ρητήρας είναι βατός μέχρι κάτω, που δεν το ξέρεις. Γιατί η αξονική με απόφραξη από την πέτρα και πάνω δεν μπορεί να σου το δώσει. Άρα δεν ξέρεις δηλαδή η πέτρα αυτή αν έχει μέλλον να περάσει σε ένα καλό ρητήρα ή αν ο ρητήρας του είναι ζαβός. Μάλιστα, και πώς θα το συμβουλεύσουμε, δηλαδή? Δεν μπορεί να το συμβουλέψει μέσα στατιστικά εδώ πέρα. Δεν μπορούμε να το συμβουλέψουμε. Δεν μπορεί να του δώσει στατιστικά αυτού του ανθρώπου. Δεν έχει πληροφορία να του δώσει στατιστικά. Μάλιστα, δεν υπάρχει κάποια εργασία, κάποια μελέτη πάνω. Οι εργασίες μιλάνε. Στην ιατρική μιλάμε με ποσοστά. Δεν μιλάμε σωστά, αλλά δεν ξέρει την ανομαλία. Δεν ξέρει τι έχει αυτό. Αν έχει ένα αγκείο που του πιέζει τον ουρητήρα, δηλαδή από εκεί και κάτω, που δεν το βλέπει, γιατί δεν μπορεί να το δει στην παρούσα εξέταση που κάνει, εκτό αν κάνει ανιούσα. Επειδή η πέτρα σου προκαλεί πρόβλημα. Δεν μπορείς να ξέρεις αν είναι βατός ο ρητήρας σου, αλλά τι θα πεις στον ασθενή αυτό? Ωραία, τι... Σπύρο, Σπύρο, ναι. Σπύρο, εδώ, λίγο να πω κάτι. Εγώ καταλαβαίνω τι θες να πεις. Υπάρχουν μελέτες παλιές, οι οποίες δίνουν στατιστικά νούμερα, στο γενικό πληθυσμό, τι ποσοστό αποβολής έχει μια πέτρα του Άνω Τριτιμωρίου και με βάση το μέγεθός. Άρα υπάρχουν κάποια νούμερα. Ναι, μπορούμε να το πούμε. Ωραία. Αλλά μελέτες 35 ετών. Και είναι σοβαρά πράγματα που μπορεί να στηριχθεί σήμερα αριστερά. Yeah. Και είναι το στατιστικό μοντέλο. Τι αποβάλλει. Αν σε ρωτούσε αυτό ασθενής, μπορεί να μου γράψει ένα χαρτάκι τι ποσοστό περίπου θα του γράφετε χωρίς να μου το πείτε? Θα μου γράψει ένα χαρτάκι. Λοιπόν, θα το γράψω. Αλλά το ζήτημα είναι άλλο. Το πρακτικό κομμάτι είναι το εξής. Αν θέλουμε να το συμβουλέψουμε γι' αυτό, εγώ πιστεύω ότι αυτό που πρέπει να πάμε να ανατρέξουμε είναι οι μελέτες οι οποίες έχουμε κάνει για το Medical Expansive Therapy. Οπότε σε αυτές τις μελέτες πόσο χρονικό διάστημα θα παρακολουθούσαμε μία πέτρα για να περιμένουμε αν θα πέσει. Η χρονική διάρκεια είναι ανάλογα τη μελέτη, μπορεί να είναι από 4 εβδομάδες ως και 8 εβδομάδες. Δηλαδή συνήθως είναι γύρω στις 45 μέρες. Ωραία. 45 με 60 μέρες είναι... Το μέγιστο το οποίο έχουν δώσει είναι 60 μέρες σε μελέτη η οποία αναφέρεται στο Medical Expansive Therapy και για τα δύο groups. Οπότε, αν το πάμε με αυτή τη λογική, ό,τι είναι να γίνει, μέσα σε 45 με 65 μέρες... Δηλαδή θέλετε να μου πείτε ότι έναν άνθρωπο που δεν παίρνει φάρμακα και τον πάμε ψαχτά, έτσι... Πότε θα του πεις, έλα, κάνε έναν υπέρηχο πάλι να δεις αν έχεις χειροτερή επιδείνωση της διάτασης. Αυτό είναι λίγο διαφορετικό. Μα αυτός είναι ο ασθενής που έχουμε τώρα. Ο ασθενής μας έχουμε αυτόν τον συγκεκριμένο ασθενή, ο οποίος αν εμείς του πούμε ότι θα περιμένουμε την πέτρα σου να πέσει, εγώ θα γύριζα και το έλεγα. Αν είναι και σε έβαζα σε Medical Expulsive Therapy, τώρα είναι εντελώς ανάποδος αυτός ο ασθενής, γιατί τώρα μιλάμε για πέτρα που είναι στο άνω τριτιμωρίου. Αυτό λέμε, αυτός ο ασθενής, αυτό μας δείχνει όμως. Στην προκειμένη περίπτωση δεν γνωρίζουμε. Πότε θα του κάνεις υπέρηχο? Για να δεις ότι δεν έχει χειροτερέψει η απόφραξή του και πότε θα το επαναλάβει στα λευκά του. Αυτό είπε κάποιος ένας συνάδελφος πριν. Πότε, δηλαδή θα φύγει αυτός, θα πάει σπίτι του. Εδώ αυτό που συζητάμε είναι πότε θα αποκλειθεί η πέτρα. Η ερώτηση του ασθενή είναι συγκεκριμένη. Τι ποσοστό, γιατρέ, μου δίνεται και πότε. Θέλω να μου το πεις, αν δεν θες να το γράψεις. Θα στο γράψω. Γράψτε το. Ναι, αλλά επαναφέρω. Είμαστε gold papers, μηνύματα από κάθε gold paper, δεν είμαστε εικονικός ασθενής. Σας επαναφέρω στο στόχο του session. Ωραία, εντάξει. Λοιπόν, θέλει να μου πει κάποιος τι ποσοστό περίπου έχει αυτό το ποσοστό να αποβάλει την πέτρα. Έτσι, Μπάμπη. 10 με 15. Μάλιστα. Παναγιώτη. Ανάλογα και με τις διαστάσεις, βέβαια, παίζει ρόλο. Είναι αυτό, ρε Παναγιώτη. Μιλάμε για αυτή την 6 χιλιοστά. Οι 6 χιλιοστά. Άνω τριτιμόριο. Άνω τριτιμόριο, οι πιθανότητες της είναι οριακά 40%. Οριακά 40%. Και σε ποιο paper? Οι πέτρες είναι σε παλαιότερα paper που υπάρχουν για το άνω τριτιμόριο. Οι πέτρες, αν ήταν στο κάτω τριτιμόριο, τις οποίες μπορούμε να έχουμε καλύτερη πρόβλεψη. Γιατί έχουμε τις μελέτες από τα Medical Expulsive Therapy Control Groups. Τα Control Groups μας δίνουν τα ποσοστά για το κατώτερο. Για το ανώτερο δεν έχουμε τόσο καλή πληροφορία. Ξεχνάμε όλα αυτά. Οι παράγοντες που στην αρχή είδαμε, λευκά, υδρονέφρωση, stranding, παίζουν κάποιο ρόλο αν η πέτρα αυτή θα αποβληθεί ή όχι? Ξέρουμε κάτι γι' αυτά? Λίγα πράγματα. Λοιπόν, τι μας λένε τα guidelines? Μας λένε ότι μία πέτρα η οποία είναι μέχρι και 4 χιλιοστά, υπάρχει μεγάλο ποσοστό να αποβληθεί αυτόματα μέχρι και 95% σε διάστημα 40 ημερών. Από εκεί και πέρα όμως, χάος. Χωρίζουμε τις πέτρες σε μικρές, σε μεσαίες. Αυτό, μεγάλες, γι' αυτό δεν δίνουν και ποσοστό. Και πολύ σωστά ο κύριος Λιάτσικος λέει ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ των ασθενών. Οπότε ίσως δεν μπορούμε να απαντήσουμε με σαφήνεια σε αυτόν τον ασθενή. Ωστόσο, έρχεται αυτή η μεγάλη μελέτη.
η MIMIC, η οποία τι μελετάει, δεν μελετάει μόνο το medical expulsive treatment, μελετάει όλους τους παράγοντες που μπορεί να παίξουν ρόλο στην αυτόματη αποβολή της πέτρας. Είναι μια μεγάλη μελέτη σε 4 χώρες με μεγάλο αριθμό ασθενών και τι συμπεριέλαβε, ασθενείς που δεν είχαν τους παράγοντες που είπαμε για active stone removal, όχι σύψη, όχι επιδείνωση νεφρικής λειτουργίας, μία πέτρα στον ουρητήρα και αυτοί μελετήθηκαν και την ώρα του κολικού και στο follow-up που ήταν μέχρι και 6 μήνες με αξονική τομογραφία. Και μελετήθηκαν όλοι αυτοί οι παράγοντες που έγινε κάποια συζήτηση. Μεγάλη μελέτη, 4.000 ασθενείς, τα inclusion criteria τα πληρούσαν οι 3.117, χάσαμε περίπου στο ένα 20% στο follow-up και έχουμε 2.518 ασθενείς με κολικό του νεφρού, κολικό ουρητήρα, με μία πέτρα στον ουρητήρα. Τι γίνεται εδώ? Βλέπουμε ότι αυτοί οι ασθενείς, η πλειονότητά τους είχαν πέτρες μεγέθους από 4 μέχρι και 6 χιλιοστά το πολύ, κυρίως 4 χιλιοστά. Τι ποσοστό αυτόματης αποβολής πιστεύετε ότι είχε αυτός ο πληθυσμός? Σπυρό, άλλο ναι. Το 4, άλλο το 6, έτσι. Ναι, λέω, βλέπεις εδώ τι πέτρες είχαν στον ουρητήρα αυτοί οι ασθενείς. Νίκη, για όλες τις θέσεις του ουρητήρα. Για όλες, γενικά για όλες τις θέσεις. Άρα περιλαμβάνει και τις κατωτέρες και τις ανώτερες. Όλες αυτές τις πέτρες που βλέπετε εδώ, όλες αυτοί οι ασθενείς. Πάνω από 50% πρέπει να είναι. Πάνω από 50%, αν είναι και κάτω από τον ουρητήρα. Πολύ σωστά. Ήταν 75% το ποσοστό αυτόματης αποβολής του λίθου. Και μάλιστα, γιατί θίχτηκε και το θέμα της ύψης, αυτοί οι ασθενείς που έφυγαν, είτε με medical expulsive treatment ή απλά για παρακολούθηση, ή με αντιφλεγμονώδη, που και τα αντιφλεγμονώδη μπορεί να είναι μέρος της medical expulsive treatment, τι ποσοστό έκανε σύψη από αυτούς τους ασθενείς? Το επόμενο εξάμηνο. Είναι πολύ σχετικό τώρα αυτό, γιατί δεν είναι. Η μελέτη μας τα λέει. Το ποσοστό είναι 0,5%. 1 στους 200. Άρα εμείς θα δίναμε ίσως 200 ανθρώπους αντιβίωση, ίσως. Βέβαια, το συγκεκριμένο περιστατικό δεν μπορούμε να το αναγάγουμε στα 2.500 με διαφορετικές πέτες, αλλά γενικά το ποσοστό σύψης είναι σχετικά χαμηλό σε αυτή την ομάδα των ασθενών που έρχονται με μονήρι λίθο του ουρητήρα. Τι λευκά είχαν αυτοί, τι κατόφυστα λευκά είχαν, τι κατόφυστα διατάσεις. Πολύ ωραία ερώτηση. Αυτά για δεν μπορεί να το πεις έτσι. Σωστά. Άρα θέλουμε κάποια ποσοστά συγκεκριμένα. Παναγιώτη, θες κάτι να πεις? Βασικά το σημαντικότερο είναι με τι κριτήρια τους διαλέξανε. Ναι, inclusion criteria, αυτό λέμε. Ακριβώς. Ναι. Αυτά τα κριτήρια είναι το καθοριστικό κομμάτι για το να καταλήξει στο 0,6% σύψη. Γιατί αν δώσουμε το μήνυμα ότι σε οποιαδήποτε πέτρα του ρητήρα είναι στις διαστάσεις αυτές που αναφέρονται, σε οποιαδήποτε θέση όλες οι περιπτώσεις τις παρακολουθούμε και έχουν 0,6% σύψη, νομίζω ότι δεν είναι ακριβώς το σωστό. Μάλιστα. Οκ. Okay. Αυτοί οι ασθενείς πάντως όταν μπήκαν για παρακολούθηση δεν είχαν σύψη και πάνω κάτω θυμόμαστε ποια είναι τα κριτήρια σύψης ή όχι. Εντάξει. Λοιπόν, μικρό ποσοστό, 1 στους 200. Τώρα, όλοι αυτοί οι παράγοντες μελετήθηκαν. 1 στους 200 είναι μικρό ποσοστό σύψης. 1 στους 200 είναι μικρό ποσοστό. Πόσους βλέπουμε στα επίγοντα εμείς κάθε μέρα στην Πάτρα? Δεν βλέπουμε 15 άτομα. 1 στους 200 σημαίνει ότι ένα στο τρίμηνο. Ναι. Ένα στο τρίμηνο θα μας έχει σύψει. Δεν είναι μικρό ποσοστό αυτό. Συγγνώμη, εμάς μας πεθαίνουν. Και εκεί ναι, είναι κακό μικρό. Όταν να σου πεθάνει ένα 35. Η σύψη δεν σημαίνει και θάνατο. Ναι, αλλά λέω, δεν είναι μικρό. Έχουμε θανάτου. Μισό λεπτό. Συμφωνώ. Αλλά αυτό εδώ είναι όλα τα κριτήρια τα οποία εξέλαβαν. Ναι, παιδιά, είναι πάντως, πολύ συγκεκριμένα προφανώς για να μην υπάρχει. Και θα σου το πω διαφορετικά. Και θέλω εκεί να μείνουμε κιόλας και δεν ξέρω αν έχει κάτι. Medical expulsion therapy. Όσοι γράφετε αλφα blocker εδώ μέσα, πώς ενημερώνετε τους ασθενείς σας ότι είναι off-label use το φάρμακο? Έτσι. Τους βάζετε να υπογράφουνε? Ωραία. Εγώ αυτή τη στιγμή διαχειρίζομαι μήνυση στο νοσοκομείο μας με χορήγηση κοινολώνης. Έτσι. Χορήγηση κοινολώνης με ανεπιθύμητη ενέργεια που ζητάνε λεφτά από το νοσοκομείο. Δηλαδή τα φάρμακα. Και δεν είναι off-label use. Δηλαδή το off-label use δεν ξέρω καν αν η ενημέρωση αρκεί. Χρειάζεται προφανώς informed consent. Δηλαδή πρέπει λίγο να είμαστε. Και αυτό είναι ένα τεράστιο κομμάτι που πρέπει να. Γιατί γράφουμε όλοι οι αλφα blockers, αλλά θα σκάσει μια βόμβα και η κοινολόνη έχει 0,042%.
πιθανότητες να δημιουργήσει σοβαρές μυαλγίες και αρθραλγίες βάσει βιβλιογραφίας, γιατί τα ψάξα, γι' αυτό τα λέω. Μάλιστα. Και όμως ο τύπος ζητάει αποζημίωση από το νοσοκομείο 500 χιλιάρικα. Έτσι. Αυτό δεν έχει σημασία. Αυτό ήταν το 2015 η ιστορία η τέτοια που έχει γίνει. Έτσι. Αλλά θέλω να πω ότι ό,τι γράφετε, συνταγογραφείτε, ό,τι συνταγογραφείτε, πρέπει όχι μόνο να ενημερώνετε, δεν ξέρω σε ποιο σημείο πρέπει να φτάσουμε την ενημέρωσή μας. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό αυτό να τα ακούσουν, γιατί είναι καθημερινότητα πλέον. Ωραία, προχωράμε. Μελετήθηκαν όλοι αυτοί οι παράγοντες. Είμαι σίγουρος ότι συμφωνούμε ότι το μέγεθος της πέτρας και πού βρίσκεται η πέτρα παίζουν ρόλο. Όλοι οι άλλοι παράγοντες πιστεύετε ότι παίζουν κάποιο ρόλο στην αυτόματη αποβολή της πέτρας? Κρεατινίνη. Η κρεατινίνη αυτού του ασθενή μας ήταν 1,2. Ξέρουμε το baseline. Τι κριτήρια τελικά έχουμε για να πούμε αν υπάρχει επιδείνωση στην νεφρική λειτουργία ή όχι? Παίζει ρόλο το περινεφρικό stranding? Εμένα λίγο με τρομάζει. Έχω και μέτρο βαθμού, έχω και βλέπω και μια ρήπανση εκεί. Να δούμε τι βρήκε η μελέτη. Λοιπόν, η μελέτη αυτή είναι μόνο παραγοντική ανάλυση. Δηλαδή πήραν κάθε παράγοντα να τον εξετάσουν χωριστά σε σχέση με τους άλλους. Ποια ήταν στατιστικά σημαντικά? Λευκά αιμοσφαίρια. Αυτοί που έχουν χαμηλά λευκά αιμοσφαίρια, κάτω από 4.000, είναι πιο πιθανόν να περάσουν αυτόματα την πέτρα. Το μέγεθος της πέτρας σαφώς, όταν είναι μέχρι και 5 χιλιοστά 89%, 49% είναι 5 με 7, 29% είναι πάνω από 7 χιλιοστά. Η θέση του ουρητήρα, σημαντικό ρόλο, ανώτερο, κατώτερο και μέσο τριτημόριο. Η παρουσία υδρονέφρωσης. Αυτοί που δεν είχαν υδρονέφρωση, απέβαλαν την πέτρα πιο εύκολα. Και τέλος, η medical expulsive treatment, για όλες τις πέτρες μιλάμε τώρα, κατώτερου αυτοί που πήραν, έπαιξε σημαντικό ρόλο, αλλά στη μόνο παραγοντική ανάλυση. Αλλά τι μας δείχνει η multivariable ανάλυση? Ότι τελικά μόνο το μέγεθος της πέτρας και η θέση στον ουρητήρα έπαιξαν σημαντικό ρόλο για το ποσοστό της αυτόματης αποβολής της πέτρας στους 6 μήνες που παρακολούθησαν αυτούς τους ασθενείς. Και τι, να κρατήσουμε. Να σου κάνω μια παρέμβαση πάλι που δεν το κοιτάει αυτή η μελέτη και θέλω να σου πω, αυτά είναι τόσο biased. Για ποιο λόγο? Ξαναλέω, οι άνθρωποι που δεν κάνανε αποβολή της πέτρας μπορεί να είχαν στένωση στο κατώτερο τριτημόριο του ουρητήρα. Και η πέτρα να μην έφυγε. Δηλαδή το anatomic factor δεν το βάζουν στη μελέτη τους. Συμφωνώ. Έτσι, και αυτό είναι ένα τεράστιο κομμάτι. Γιατί μπορεί να έδρασε το medical expulsive therapy, μπορεί να, η πέτρα να κατέβηκε, να κουνήθηκε, αλλά μπορεί εκεί, από εκεί κάτω να ήταν στενός ουρητήρας και να μην κατέβαινε. Συμφωνώ απόλυτα, αλλά πρέπει κάτι να έχουμε για να συμβουλεύουμε τους ασθενείς μας. Δεν γίνεται να δουλεύουμε χωρίς evidence, μέχρι να έρθει το καλύτερο evidence. Συγγνώμη, το προηγούμενο μου μπερδεύει, και εσείς δύο, τα δύο sites τα έχεις. Είναι γενικά το μέγεθος έγινε. Το μέγεθος ή η θέση της πέτρας. Αυτό να κρατήσουμε. Το μέγεθος, ποιο μέγεθος, άρα. 5 με 7 ή πάνω από 7. Οι τρεις κατηγορίες που χώρισαν. Δηλαδή, αν έχεις μέχρι 5 χιλιοστά ή 6, 7 ή πάνω από 7, αυτό παίζει σημαντικό, ανεξάρτητο προγνωστικό ρόλο για την αυτόματη αποβολή της πέτρας. Και αυτό που θέλω να κρατήσουμε σαν take home message είναι ακριβώς αυτό το πινακάκι. Πιστεύω ότι εμένα προσωπικά θα με βοηθήσει. Ξέρω ότι μια πέτρα μέχρι και 5 χιλιοστά έχουμε πολύ ψηλό ποσοστό να αποβληθεί αυτόματα, από 71% μέχρι 89%. Τα ποσοστά πέφτουν σε πέτρες 6 με 7 χιλιοστά. Και αυτό που μου έκανε πολύ εντύπωση, ποιος είπε 10-15%, ο κ. Δημητριάδης, ότι βλέπουμε ότι τα ποσοστά πέτρας στο άνω τριτημόριο, ακόμα και 6 χιλιοστά να είναι, το ποσοστό αυτόματης αποβολής είναι αρκετά χαμηλό. Γιατί εγώ παλιότερα είχα την εντύπωση, εντάξει, απλά την βρήκαμε στο άνω τριτημόριο. Κάποια στιγμή θα κατέβει. Άρα τι θα κάναμε στον ασθενή το συγκεκριμένο? Τι θα κάνουμε στον ασθενή το συγκεκριμένο? Θα τον ενημερώναμε, εγώ προσωπικά, ότι έχεις 26% πιθανότητα στους επόμενους 6 μήνες να αποβάλεις αυτή την πέτρα αυτόματα. Υπάρχει η πιθανότητα παρέμβασης, υπάρχει εξωματική λειτουργία, υπάρχει η ουρτηροσκόπηση. Αν την πέτρα την είχατε εσείς, τι θα κάνατε? Αν ήταν εσείς το παθόν, γιατί καλό είναι να κάνουμε στους ασθενείς μας αυτό που θα κάναμε στον εαυτό μας, έτσι. Τι θα κάνετε εσείς στον εαυτό σας, τι θα κάνετε? 15.000 λευκά πέτρα στο άνω τριτημόριο του ουρητήρα. Στενή παρακολούθηση και μάλλον εξωσωματική λιθοτρυψία. Χωρίς πιγκτέιλ, χωρίς τίποτα? Χωρίς πιγκτέιλ, ναι. Με διάταση και 15.000 λευκά θα κάνατε λιθοτρυψία? Θα παρακολουθούσα με υπέρηχο
την κατάσταση του νεφρού, τα λευκά μου. Ναι, και μένα σταθερά. 15.000 λευκά και διάταση. Αν σταθερά, εντάξει. Κάπως θα προβληματιζόμουν αν δεν ήταν στη φάση του κολλικού. Γιατί να πέσουνε τα λευκά. Γιατί ήταν στη φάση του στρες και του κολλικού. Ωραία. Α, δεν πέφτουν τα λευκά. Είναι 15.000 λευκά και την επόμενη μέρα δεν έχει κολλικό και έχει διάταση ο νεφρός αυτός. Αυτή τη διάταση με αυτό το stranding που σας ενοχλεί και σας απασχολεί και έχει μια πέτρα στο ανώτερο τιμό του ουρτίου. Θα κάνετε εξωσωματική λιθοτριψία. Όχι. Α. Σε αυτή την περίπτωση. Θα έκανε κανείς εδώ πέρα εξωσωματική λιθοτριψία σε τέτοιο ασθενή. Αν δεν έπεφταν οι δείκτες λεγμονής και αν δεν βελτιωνόταν η κατάστασή μου, όχι. Εγώ το πρώτο που θα έκανα ήταν το άλλο πρωί να του κάνω πάλι λευκά και να του κάνω και πάλι υπέρηχο. Ναι, το είπαμε. Το κάνεις, την λοιπόν, επόμενη μέρα. Ναι, κάνεις τα λευκά και τον υπέρηχο γίνει τα ίδια. Εγώ θα του βάλω ένα στέντ, άμα ήταν για τα ίδια. Σπύρο, επειδή δεν σας κρύβω ότι εγώ λίγο χάθηκα, γι' αυτό και δεν μιλάω. Εξήγησέ μας τελικά για να καταλάβουν από κάτω οι συνάδελφοι. Αυτό το paper επομένως, που το παρουσιάζουμε σαν ένα από τα αξιόλογα paper της προηγούμενης χρονιάς πάνω στη λιθίαση, τελικά τι μήνυμα ακριβώς περνάει. Δηλαδή, ένα, δύο, τρία. Ναι, τι λέει αυτό το paper τελικά. Απλό μήνυμα. Ότι όταν ασθενής έρχεται με ένα κολλικό του νεφρού και μία πέτρα που δεν, από την εμπειρία μας, δεν χρήζει άκτιστον removal, αυτό περισσότερο, και να μην μπλέκουμε πάρα πολύ αν τα λευκά ήταν 15.500 ή 18.500 ή 11 ή 12 ή 8, να ξέρουμε τον ασθενή ότι αν κρίνουμε κλινικά ότι μπορούμε να παρακολουθήσουμε αυτόν τον ασθενή, πώς να το συμβουλεύουμε. Και να ξέρουμε τα ποσοστά λίγο πάνω κάτω στο μυαλό μας, για να ξέρουμε να το συμβουλεύσουμε σωστά. Αυτό περισσότερο, τίποτα άλλο. Ναι. Μικρόφωνο. Στο μικρόφωνο για να σας ακούμε. Θα σας κάνω ένα υπερηχογράφημα. Δεν θα έχετε αύριο μεθαύριο λευκά. Θα έχετε μια μέτρια διάταση που είπατε και θα σας πω, περιμένετε 6 μήνες, ίσως πέσει η πέτρα και παρακολούθηση. Θα το δεχτείτε σαν ασθενής εσείς. Εσείς συγκεκριμένα. Αν έχω μια πέτρα 3 χιλιοστών. Όχι 3 χιλιοστών. Εγώ σας λέω, για 5 και για 6 που αναφέρατε. Θα περιμένατε. Μη συγκεκριμοποιούμε μη βάζουμε το συγκεκριμένο παράδειγμα για το μήνυμα του paper. Ωραία. Είπατε όμως ότι έχετε. Το paper μας λέει, ναι, αν έχω μία πέτρα τάδε, τι ποσοστό έχω να την αποβάλω στους επόμενους μήνες. Εγώ θα πάρω την απόφαση. Εγώ είμαι ασθενής. Εμείς πρέπει σωστά να ενημερώσουμε τον ασθενή. Η επιλογή αυτό του ασθενή είναι δική του μετά. Το θέμα είναι ότι είναι και άλλοι παράγοντες. Ο ασθενής πρέπει να έχει επιλογές. Είναι και άλλοι παραγωγή. Συγγνώμη να ρωτήσω. Μπορεί, ναι, όμως, να πω όμως και κάτι. Ο ασθενής μπορεί να έχει επιλογές, αλλά έρχεται σε εμάς να του δώσουμε όμως να βρει την υγεία του. Ναι. Δεν μπορούμε να ρίξουμε πάλι τον μπαλάκι στον ασθενή, γιατί ο ασθενής δεν γνωρίζει. Όπως εμείς δεν γνωρίζουμε τη δουλειά του. Έτσι και γι' αυτό. Συγγνώμη, είναι απλό. Του λες ένα στους τρεις θα την κατουρίσει. Θέλεις να σε βάλω να τη βγάλω ή θέλεις να περιμένεις. Νομίζω ότι κανένα δεν θα έρθει να τη βγάλει. Έτσι. Να αφήσουμε 6 αλλά μήνες. Αμφιβάλλω εάν οι μισοί του το λένε. Έτσι. 6 μήνες με διάταση με 3 βαθμού. Δεν είπαμε ότι θα είναι διάταση. Ξεχάστε το συγκεκριμένο παράδειγμα. Να το κάνουμε, να το κάνουμε λίγο πιο σαφές. Συγγνώμη λίγο, τι θα πάθει κάποιος με μια μικρή διάταση αν μείνει 6 μήνες. Γιώφτα λίγο, γιατί λίγο μπερδεύτηκα εγώ. Γιατί μπορεί να πέσει λίγο πιο κάτω και να γίνει μεγαλύτερη. Εγώ και να γίνει μεγαλύτερη. Μικρή, γι' αυτό. Και με 2 χρόνια και 3 χρόνια μικρή διάταση. Δεν παθαίνουν τίποτα. Το θέμα είναι πολύ παραγωγικό. Δεν είναι τόσο εύκολο. Δηλαδή, 6 μήνες ο άλλος αποκλείται να μην κάνει συμπτώματα, να μην κάνει κολλικούς. Να μην κάνει κάτι. Μπορεί ο άλλος να πονάει κάθε εβδομάδα και να έρθει να σου πει βγάλτε. Δηλαδή, εγώ αυτές τις μελέτες και ξαναλέω, τις κριτικάρω πάρα πολύ γιατί μπάζουν από παντού. Και γιατί μπάζουν από παντού, γιατί είναι τόσοι πολλοί παράγοντες που δεν μπορούν να εκτιμήσουν. Δεν μπορούν να τις εκτιμήσουν. Δηλαδή, σε αυτή τη μελέτη, να σου δώσω να καταλάβεις, πολλοί άνθρωποι που ιδιοσυγκρασιακά, αν έχουν μια τέτοια πέτρα, θέλουν να τη βγάλουν αμέσως, εκ των πραγμάτων χάνονται χωρίς να τους πάρουν είδηση. Ανατομικά κριτήρια. Δεν τα μελετάνε ποτέ τους. Δηλαδή, χάνουν, μπάζουν, είναι μελέτες, γι' αυτό κιόλας δεν υπάρχει ένα sound κριτήριο, δεν υπάρχει ένα αποτέλεσμα που να αναπαραγάγεται κάθε χρόνο. Και αλλάζουν κάθε χρόνο και βγαίνει μια καινούργια μελέτη που λέει κάτι τέτοιο. Συγγνώμη, δεν μας είπε κάτι καινούργιο όμως. Η μελέτη αυτή δεν μας είπε τίποτα καινούργιο. Όσο πιο μεγάλη είναι η πέτρα και όσο πιο ψηλά είναι, τόσο πιο δύσκολο θα φύγει. Ναι, αυτό είναι. Σιγά το καινούργιο δηλαδή. Αυτά που έλεγαν οι μελέτες πριν από 35 ή 40 χρόνια. Ναι, ναι. Αυτό που λέγαμε είναι. Η χρησιμότητα που έχει είναι ότι απλά επικαιροποιεί κάποια δεδομένα βάσει των σημερινών συνθήκων. Αυτή είναι η διαφορά της. Απλά πρέπει να το εξηγήσουμε σαφώς ότι οι ασθενείς αυτοί δεν είχαν ένδειξη για να αντιμετωπιστούν άμεσα
άφησα με κάποιον ενεργό τρόπο, ένα. Και το δεύτερο ήταν ότι κανένας από αυτούς δεν έβαλε και στέντ. Δεν είχε κριτήρια για να βάλει στέντ. Οπότε, αν έχουμε έναν ασθενή, έχει διαφορά το 6 μήνες. Δεν είπαμε 6 μήνες, είπαμε όσο 60 μέρες παρακολουθούν με medical expansive therapy. Και αντιστοίχως, εκεί γύρω στις 45 μέρες, μπορεί να παρακολουθήσει κάποιος ένα τέτοιο ασθενή, αν θα πέσει ο λίθος. Από εκεί και πέρα, αν δεν πέσει, έχει όλο το χρόνο να κάνει οτιδήποτε άλλο. Να κάνω και για εφόσον να βέβαια να δεν κάνει το κάτι επόμενο. Ναι. Πόσοι από εδώ μέσα σε αυτό τον ασθενή θα τον πηγαίναν συντηρητικά? Σηκώστε τα χέρια σας. Πόσοι σε αυτό τον ασθενή θα βάζανε επικτέιλ και θα κάνανε μια ουρτηροσκόπηση, μια εξωσωματική λιθοτριψία? Περισσότεροι θα τον πήγαν συντηρητικά λοιπόν. Εγώ θα τον πήγαινα πιο επιθετικά. Εγώ στον εαυτό μου θα καθόμουν με medical expansive therapy. Λοιπόν, δεύτερη δημοσίευση πιο γρήγορα. Έρχεται από το Urology. Και έχει να κάνει με την επιβατική ουρολογία και την εύκαμπτη ουρίτηρο νεφροσκόπηση λέιζερ λιθοτριψία, που είναι και πολύ hot θέμα. Ασθενής πάλι. Μην κολλάμε τελείως τον ασθενή, λίγο να βλέπουμε τη μελέτη περισσότερο. Ασθενής με κολλικό του με λίγο πόνο τέλος πάντων στην αριστερή νεφρική χώρα, έρχεται, γίνεται ένας υπέρηχος άνω κάτω κοιλίας, κάτι φαίνεται στον αριστερό νεφρό, του κάνουμε και μια αξονική και βλέπουμε μια πέτρα περίπου 16 χιλιοστά στον κάτω πόλο του αριστερού νεφρού. Απουσία υδρονέφρωσης, όλα τα άλλα καλά. Χρειάζεται αντιμετώπιση αυτός ο ασθενής. 1,6 στον κάτω πόλο. 16 χιλιοστά, Δημήτρη, στον κάτω πόλο. Κάτι ήπια άλγη. Γιατί ήρθες στο γιατρό? Είπαμε, είχε ένα ήπιο κοιλιακό άλγος. Κάνουμε ένα υπέρχο άνω κάτω κοιλίας, φαίνεται μια πέτρα στον αριστερό νεφρό. Και κάνουμε αξονική και φαίνεται αυτή η πέτρα. Μάλιστα. Είναι 29 χρονών. Χρειάζεται θεραπεία? Είναι πολύ συνεννοήσιμος ασθενής. Μπορούμε να το βλέπουμε κάθε μέρα αν θέλουμε, να τον παρακολουθούμε. Συνεργάσιμος, φουλ. 29 χρονών είπαμε. Είναι νέος. Καλό είναι να ξέρουμε και γενικά στον χρόνο αν μεγαλώνει ή δεν μεγαλώνει η πέτρα. Μπορούμε να το συζητήσουμε μαζί του, αλλά καλό θα ήταν κάτι να κάνει για αυτήν την πέτρα, γιατί θα μεγαλώσει μάλλον κατά πάσα πιθανότητα. Μάλιστα. Συμφωνούμε όλοι ότι κάτι θα κάναμε. Λογικά. Κύριε Γιανακόπουλε. Θα σας πω. Είναι συμπτωματικός. Αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Αν έλεγες ότι είναι ασυμπτωματικός. Είστε πεπισμένος ότι αυτό το ήπιο κοιλιακό άλγος είναι? Όχι, σίγουρα. Δεν είμαι πεπισμένος, αλλά είναι συμπτωματικός. Και θα μπορούσε να αποδοθεί εκεί. Αν έλεγες ότι είναι ασυμπτωματικός, θα συζητούσαμε διαφορετικά. Θες να το συζητήσουμε σαν ασυμπτωματικό ή να το προχωρήσουμε καλύτερα? Προχώρα. Προχωράμε. Λοιπόν, εδώ είναι αυτά που μας λένε τα guidelines. Μας λένε ότι ουσιαστικά πρέπει να προχωρήσουμε σε active stone removal μιας νεφρικής πέτρας, εφόσον είναι πάνω από 15 χιλιοστά. Το evidence πάλι που στηριζόμαστε εδώ, όταν το είδα λίγο έτσι πιο αναλυτικά, λίγο πολύ χαμηλό. Τέλος πάντων, συμφωνούμε ότι θα την αντιμετωπίζαμε αυτή την πέτρα. Πώς θα την αντιμετωπίζατε και τι άλλους παράγοντες θέλετε να σας πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο θα την αντιμετωπίσετε? Πολύ μεγάλη ερώτηση τώρα αυτή. Μεγάλη ερώτηση, ωραία. Να ρωτήσω κάτι. Ο ασθενής έχει κάποια αντένδειξη για κάποιον από τους τρόπους? Π.χ. είναι παχύς αυτός? Όχι. Όλες οι επιλογές είναι. Κύριε Λιάτσικο, πώς θα αντιμετωπίζει αυτόν τον ασθενή? Εγώ καταρχάς θα ζητάω πάντα μια αξιονική τομογραφία να δω τι πέτρα είναι αυτή. Hounsfield units. Μαλακή, σκληρή. Είναι σκληρή, είναι 1150 στο κέντρο της. Θα του μίλαγα λοιπόν στον ασθενή και θα του έλεγα, αν θες να είσαι stone clear με τη μία, μάλιστα, οι πιθανότητες να το κάνεις αυτό είναι με μία διαδερμική επέμβαση. Full stop. Ωραία. Αν δεν θες και θες να κάνεις κάτι άλλο με χαμηλότερες πιθανότητες τέτοιες, μέχρι εξωσωματική δεν θα το έκανα γιατί έχει πολύ σκληρά Hounsfield units. Θα το κάνει κάποιος εξωσωματική? Έχει δύο αρνητικούς παράγοντες. Είναι κάτω πόλος και είναι και σκληρή πέτρα. Για να τα πηγαίνουμε ένα-ένα. Ωραία. Και μετά στην αξιονική τομογραφία δεις τη γωνία του κάλικα και το εύρος του αυχένα του κάλικα. Και εκεί πέρα θα κρίνεις κατά πόσο το εύκαμπτο θα μπορέσει να σου δώσει αποδεκτά αποτελέσματα. Τα είπατε όλα. Με ρωτήσατε. Λοιπόν, δεν θα το κάναμε εξωσωματική λιθοτριψία, εντάξει, γιατί και τα guidelines μου λένε ότι για πέτρες πάνω από ένα εκατοστό, ειδικά σκληρές, με όσο και ευνοϊκοί να είναι οι παράγοντες, έχουμε περιορισμένα ποσοστά επιτυχίας. Εδώ είναι τα guidelines μας, 10 με 20, ενδοουρολογία, που είναι ή ρίρς ή διαδερμική. Ο κύριος Λιάτσικος θέλει να κάνει διαδερμική, έχει μεγάλη εμπειρία, θα μπει, θα τη βγάλει σε 5 λεπτά. Όλα ωραία. Εμείς όμως, που δεν έχουμε τόσο μεγάλη εμπειρία στην διαδερμική, αποφασίζουμε να κάνουμε ρίρς. Είναι
Δεν κάνουμε κάτι off-label, κάνουμε κάτι malpractice, όχι βέβαια. Όχι. Τι παράγοντες θα θέλετε για να αποφασίσετε για την... Τα είπε ο κύριος Λιάτσικος εν τάχει. Θέλουμε σίγουρα τον αριθμό πόσες πέτρες έχουμε όταν μπαίνουμε για ρίς, συμφωνούμε. Θέλουμε το μέγεθος, τα household units και ακριβώς πού βρίσκεται. Θέλουμε κάτι άλλο για να μπούμε για ρίς. Εγώ θέλω κάτι. Να μου πείτε τι εργαλείο θα χρησιμοποιήσετε για την πέτρα αυτή στον κάτω πόλο. Όχι το εργαλείο, όχι το εργαλείο, τι λέιζερ έχετε. Γιατί αν μου πείτε ότι έχετε 20 βατ λέιζερ και θέλετε να πάτε να κάνετε αυτή την πέτρα, το εργαλείο θα το παρουσιάσω εγώ μετά. Το εργαλείο καταρχήν. Αυτό για το εργαλείο έχει σημασία. Δεν ξέρω τι θα πει ο Σπύρος. Αν το έχεις μετά, θα το συζητήσουμε και το λέει. Έχουμε τον καλύτερο εξοπλισμό. Προχώρα. Ναι, ωραία, εντάξει, προχώρα. Λοιπόν, έρχεται αυτό το paper που διαφωνεί λίγο με τι λένε οι γυναίκες, που λέει ότι το μέγεθος δεν είναι το μόνο πράγμα που μετράει όταν κάνουμε ρίρς. Από την ομάδα του Ντανίλοβιτς. Είναι ένα μικρό paper, προοπτικό, λίγοι ασθενείς. Συμπεριέλαβε ασθενείς που έκαναν ρίρς για πέτρες από 5 μέχρι 20 χιλιοστά, μόνο, όχι μεγαλύτερες, όχι μικρότερες. Αυτοί μελετήθηκαν με αξονική πριν και μετά το χειρουργείο, με λεπτές τομές. Ένας χειρουργός, μου αρέσει αυτό, με ένα συγκεκριμένο εύκαμ το αυτό της Ολύμπου στο ινοπτικό, και μελέτησε ποιοι παράγοντες παίζουν το σημαντικότερο, ποιος παράγοντες παίζει το σημαντικότερο ρόλο για να κάνουν την ασθενή μου stone free. Μάλιστα, στο συγκεκριμένο paper το προτείνω σου δείχνει και έναν τρόπο πώς να υπολογίζεις αυτή τη γωνία, τη γωνίωση της κάλικας πολύ εύκολα, πολύ απλά. 101 ασθενείς, αυτό που είπε ο κύριος Γιανακόπουλος εχθές. Μόνο 10% δεν καταφέραμε να βάλουμε access ETH, γιατί ήταν στα inclusion criteria να βάλουμε access ETH σε αυτούς τους ασθενείς. Άρα στους 90 τους κάναμε χωρίς να χρειαστεί να τους βάλουμε stent προεγχειρητικά. Stone free rate 74,8%, αλλά complete stone free rate. Πόσες πέτρες έμειναν 0 με 2 χιλιοστά, 8,7, ενώ η πολυματική λιθίαση πάνω από 2 χιλιοστά είχαμε σε ποσοστό 16,5. Ποιος αποτέλεσε, πιστεύετε, το σημαντικότερο ρόλο αν ο ασθενής ήταν stone free rate ή όχι από αυτούς τους παράγοντες? Σπυρών, να σου πω λίγο έτσι, γιατί θέλω όλοι μας να προσπαθούμε να διαμορφώσουμε την κουλτούρα κάθε session του σχολείου. Για μένα αυτό που θα ήθελα να παρουσιάσω, άμα το παρουσίαζα εδώ, σε αυτό το paper, θα ήταν μόνο πώς υπολογίζω τη γωνία. Γιατί δεν με ενδιαφέρουν τα νούμερα για αυτό το session. Με ενδιαφέρει αύριο που θα πάω στο γιατρείο μου να έχω κάτι χρήσιμο να κάνω. Και αυτά τα νούμερα ανθρωπίνως ο εγκέφαλος είναι αδύνατο να θυμάται. Λοιπόν, οπότε το βασικότερο που αυτό το paper θα έδειχνα εγώ, εσύ είναι αυτό που παρέλειψες. Εγώ δεν νομίζω ότι είναι μόνο η γωνία. Εγώ επιμένω. Το σημαντικότερο είναι το εύρος του κάλικα. Το εύρος του infundibulum, του αυχένα του κάλικα. Γιατί αν δεν έχει εύρος και είναι στενό και μέσα να μπει και καλή γωνία να έχει, τα κομμάτια που θα σπάσει δεν φεύγουν. Αυτό θα ζητήσετε αξονική πυλογραφία για να το υπολογίσετε. Αυτό το βλέπεις από την. Εμείς στο τμήμα μας το βλέπουμε με την ανιούσα που κάνουμε πριν το χειρουργείο. Δηλαδή, εμείς αλλάζουμε πολλά πράγματα στην απόφαση του τι θα κάνουμε βάσει της ανιούσας που κάνουμε εκείνη τη στιγμή. Άρα, αυτή τη στιγμή μελετάμε να κάνουμε και ένα νομόγραμμα σε αυτό το πράγμα με τα περιστατικά. Έτσι, γιατί εκείνο το κουμπί για όλα τα πράγματα. Στο αν θα κάνεις mini PCNL, στο αν θα κάνεις PCNL, στο αν θα χρησιμοποιήσεις single user ουρτηροσκόπιο, multi user ουρτηροσκόπιο. Δεν είναι η γωνία τόσο πολύ. Γιατί η γωνία, να το πω και διαφορετικά, όταν έχεις μια πολύ οξία γωνία και έχεις ένα λέιζερ που μπορεί να σκάσει 60 βατ μέσα στο νεφρό και στο κέντρο του κάλικα να κάτσεις και να βαρέσεις, την πέτρα θα την κάνει σκόνη. Αν όμως η σκόνη αυτή δεν μπορεί να σου φύγει από εκεί πέρα και δεν έχεις χώρο. Είναι τελείως διαφορετικό κόνσεπτ. Νεφρά με νεφρά ανατομικά είναι τελείως διαφορετικά. Εγώ δεν συμφωνώ ότι είναι μόνο η γωνία που παίζει. Δεν ξέρω τελείως τι λες στο κομμάτι αυτό. Όχι, φυσικά δεν παίζει μόνο η γωνία. Σαφέστατα. αλλά εν πάση περιπτώσει, για συνέχισε, ρε Σπύρο. Δεν θα καταλήξει εδώ, γιατί εγώ πραγματικά. Αυτό είναι ερωτευμένο σε όλου. Σήμερα δεν είμαι πολύ καλά, μάλλον. Ναι. Για πάμε λίγο, ναι. Λοιπόν, ο κύριος Ντανίλοβιτς μας λέει ότι το σημαντικότερο ρόλο αν ο ασθενής του έγινε stone free rate ή όχι, τον έπαιξε η γωνίωση της κάλικας. Και στην πρακτική, αν είμαστε και λίγο αντιμηνοί, παίζει μεγάλο ρόλο και το εύρος της κάλικας και η γωνίωση. Και μάλιστα εκεί που δυσκολευόμαστε περισσότερο στον κάτω κάλικα είναι όχι να μπούμε στην βασική κάτω καλικική ομάδα, στις γωνιώσεις που έχουν εκεί οι κάλικες, εκεί δυσκολευόμαστε να πιάσουμε τις πέτρες, να τις τυπήσουμε, να κάνουμε stone free. Τι cut-off point έβαλε για τη γωνία? 41 μοίρες. Αν είναι κάτω από 41 μοίρες... Να σου δώσω ένα παράδειγμα, γιατί αυτό δεν με βρίσκει 100% σήμερα. Μιλάνε για γωνία κάλικα και δεν υπολογίζει κανένας εύρος πιέλου. Μηχανική.
Στενή πίελος, μεγάλη γωνία κάλικα, βρίσκει αντέρισμα του ρουτηροσκόπιου και μπαίνει. Μεγάλη πίελος, ίδια γωνία δεν μπαίνει. Έτσι, δηλαδή, είναι πολλοί παράγοντες που παίζουν στο κομμάτι αυτό και οι μελέτες που βγαίνουν, δυστυχώς, επειδή ο καθένας θέλει κάτι να αποδείξει, δεν τα μελετάνε. Και είναι δύσκολο, γιατί διαφορετικό ρουτηροσκόπιο θα χρησιμοποιούμε στη μία, διαφορετικό στην άλλη, διαφορετική εμπειρία του ενός χειριστή, διαφορετική του άλλου. Αυτό που είναι και ουσιαστικά, νομίζω είναι και το πιο σημαντικό σημείο σε αυτό και που κάνει πρακτικά λίγο δύσκολο ως πρακτικά αδύνατο να μπορέσει κάποιος να μπει στην ίδια λογική να κάνει τους υπολογισμούς. Είναι ακριβώς αυτό που κάνουμε, προσπαθούμε να έχουμε έναν τρόπο ώστε να μπορούμε να καθορίσουμε βάσει των ατομικών στοιχείων το πώς θα κάνουμε, είτε θα κάνουμε mini PCNL, θα κάνουμε standard PCNL, είτε θα κάνουμε RIS σε διάφορα τέτοια περιστατικά. Είναι ότι για να κάνεις τον υπολογισμό αυτό που περιγράφει, λέμε τώρα το πρακτικό τελείως, αυτό που ρωτήσατε κύριε καθηγητά. Είναι, όσο πρέπει. Δηλαδή, ναι, ναι, πρέπει ουσιαστικά να έχεις, να έχεις ένα software το οποίο να μπορεί με την ίδια ακρίβεια να κάνει τους υπολογισμούς αυτούς. Και κάθε φορά πρέπει να κάθεσαι μπροστά στον υπολογιστή και να κάνεις τους αντίστοιχους υπολογισμούς. Δεν είναι τόσο απλό. Κάποια στιγμή θα γίνει αυτό, Παναγιώτη, γιατί το software φτιάχνεται θα γίνει, από τα περιστατικά που του δίνεις. Υπάρχουν διάφορα software, αλλά το κατά πόσο είναι ακριβές ή όχι είναι σχετικό. Είναι πολύ λίγα αυτά τα οποία είναι πιστοποιημένα. Είναι πολύ γρήγορα λίγο το συμπέρασμα ότι παλιά μελετούσαμε το εύρος, το μήκος και τη γωνία της κάλικας για να αποφασίσουμε αν θα κάνουμε εξωματική ή όχι. Απλά πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας και όταν κάνουμε εύκαμπτη την ρουτηροσκόπηση. Μόνο αυτό. Και διαδερμικό. Αυτό είναι το συμπέρασμα, το τελικό αυτό που βλέπουμε εδώ τώρα, δηλαδή με αυτό κλείνει το άρθρο αυτό. Ναι. Ωραία, καταρχήν να πω ότι είναι γωνίωση του κάλικα, έτσι όχι τη κάλικα, για να το μην μπερδευόμαστε. Λοιπόν, να κάνουμε ένα σχόλιο το οποίο ακούστηκε πολλές φορές μέχρι τώρα, ακροθυγώς. Έχει σημασία και το τι ρουτηροσκόπιο χρησιμοποιείς. Όσοι έχουν την πολυτέλεια να έχουν πολλά διαφορετικά ρουτηροσκόπια ξέρουν ότι δεν έχουν τις ίδιες λειτουργικές ικανότητες. Παραδείγματος χάρη, για τον κάτω κάλικα, το να πας σε μια δύσκολη γωνία είναι πολύ πιο εύκολο με ένα ενοπτικό κλασικό παρά με ένα digital ουρτηροσκόπιο τελευταίας τεχνολογίας. Άρα, αν ξεκινήσει κάποιος να κάνει μια πέτρα σε αυτό τον κάτω κάλικα με πάνω από 40 μοίρες γωνία, με εύκαμπτη, θα πρέπει δίπλα του να έχει 3-4 διαφορετικά εργαλεία διαφορετικών διαμέτρων. Δεν ξέρω αν αυτό λέει το paper που θα ακολουθήσει μετά, Παναγιώτη. Έχουμε μια τέτοια συζήτηση. Ωραία. Ναι. Αλλά πραγματικά έχει σημασία και το εργαλείο. 100%. Ωστόσο, η γωνία του κάλικα, προσωπικά, επειδή με ρώτησε πριν ο Βαγγέλης, θεωρώ ότι ναι, στη ρίρς παίζει πολύ μεγάλη σημασία και για το σπάσιμο και κυρίως, όπως ανέφερε, για την αποβολή των συγκριμάτων. Άρα, τι πρέπει να κάνουμε, να βρούμε κάτι να μπορούμε να τα μαζεύουμε από εκεί. Όποιος το βρει πρώτος, θα δώσει για αυτές τις πέτρες πολύ μεγάλη λύση. Και όχι μόνο η γωνία του κάλικα, αλλά και το εύρος. Και το εύρος, βεβαίως, ναι, και το εύρος. Λοιπόν, έχεις και άλλο paper. Πολύ γρήγορα. Τι θα καθορίσει το μέλλον επιπλέον τη μέθοδο που θα χρησιμοποιούμε. Θέλω να κλείσω με αυτό το σημαντικό review που έγινε από δικιά μας ομάδα. Την ομάδα του κ. Χατζηχρήστου και του κ. Σαραφίδη και πρώτος author είναι ο Γιάννης Ομικονιάτης, ο οποίος έκανε review για το κατά πόσο οι ενδορολογικές επεμβάσεις επηρεάζουν τον νεφρό. Δημιουργούν το renal injury. Τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα. Έχουμε πάρα πολλές συγκριτικές μελέτες μεταξύ διαδερμικής, εύκαμπτης, μίνι, κανονικής. Αλλά τι μελετάνε αυτές οι περισσότερες, αν έχουμε stone free rate, αν έχουμε επιπλοκές, αν χρειάζεται δεύτερη επέμβαση κτλ. Δεν γνωρίζουμε πάρα πολλά γιατί γίνεται με την νεφρική λειτουργία και πόσο βλάβη παθαίνει ο νεφρός την ώρα την οποία κάνουμε τη συγκεκριμένη επέμβαση. Υπάρχουν κάποιες μελέτες που συσχετίζουν την κρεατινίνη, το EGFR, αλλά διάβασαμε πολύ πολύ ενδιαφέρον σε αυτή τη μελέτη ότι ακόμα και σημαντική νεφρική βλάβη μπορούμε να έχουμε πρόημα με πολύ πολύ μικρή και με καθόλου επηρεασμό της κρεατινίνης. Και γι' αυτό το λόγο έχουν βγει κάποιοι νέοι παράγοντες που τους μελετάμε είτε στα ούρα είτε στον ορό, ο οποίος έχουν μεγαλύτερη ακρίβεια κυρίως για την πρώιμη νεφρική βλάβη. Και υπάρχουν κάποιες μελέτες ήδη, αλλά δεν είναι τόσο συγκριτικές. Ο κύριος Μέμος μπορεί να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες και υπάρχουν κάποια ongoing trials τα οποία θα μας δώσουν κάποιες πάρα πολλές χρήσιμες απαντήσεις. Κάποιο από αυτά είναι δικό σου, μάλιστα. Και ακριβώς. Συμπέρασμα έχουμε σε αυτό μέχρι στιγμή. Συμπέρασμα δεν έχουμε ακόμα. Απλά ο τρόπος με τον οποίο θα χειρουργούμε στο μέλλον ίσως καθοριστεί και από αυτές τις μελέτες. Αυτές οι μελέτες έχει ο Παναγιώτης μια μετά, που είναι πολύ έτσι. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτό που κάνουμε δεν είναι video game. Έτσι, και δεν μπορεί να παίζουμε για 2 ώρες.
Εγώ αυτό είμαι κάθετος. Και θα δείτε ότι οι μελέτες σοβαρές που θα γίνουν και θα ακούσετε και κάποια πράγματα μετά για το λέιζερ και για τα λέιζερ που δεν τα φαντάζεσαι. Έτσι. Άρα... Έχει συμπέρασμα ότι υπάρχει τραύμα το οποίο δεν φαίνεται και θα αργήσουμε πολύ να το μάθουμε τη ζημιά αυτή που κάναμε. Ναι. Οπότε, το βέβαια, θέμα είναι αυτό συσχετίζεται με τον χρόνο. Α, θα έχει φύγει, συσχετίζεται, θα το φάω. Πρέπει να δούμε, συσχετίζεται με τον χρόνο, συσχετίζεται με τις πιέσεις, συσχετίζεται με τις θερμοκρασίες. Πρέπει να βάλετε πολλούς παράγοντες. Είναι πολυπαραμετρικό αυτό το θέμα. Δεν είναι απλώς κάτι, κάνω διαδερμικό, τι τέτοιο είναι, τι μέγεθος, τι χρόνο χειρουργείου έχω. Δηλαδή είναι πολλοί παράγοντες. Το πρώτο που πρέπει να γίνει, και αυτό θα είναι η συμβολή, είναι να δούμε ποιοι από αυτούς τους παράγοντες επηρεάζονται. Το πρώτο δηλαδή στάδιο είναι να κάνεις identification of the markers. Και μετά να κάνεις μελέτη για να βάλεις τους παράγοντες. Τώρα προς το παρόν κάνουμε όλους τους παράγοντες που έχουν, μας λέει ο κ. Σαραφής, ο οποίος ήταν ομιλητής εδώ πέρα και να τον δείτε. Μας έβαλε να μετράμε 8-10 παράγοντες για να κάνουμε, γιατί αυτοί αναφέρονται από τους νεφρολόγους ως η πρώτη ένδειξη καθυστερημένης νεφρικής ανεπάρκειας. Έτσι, για να κάνουμε identification στη λιθίαση ποιους θα χρησιμοποιούμε σαν markers. Αυτό είναι η πρώτη. Είναι randomized trial για να αποτυπώσει αυτό. Έτσι. Μέχρι τώρα τι έχετε βρει, δηλαδή πείτε μας ένα-δύο από τους παράγοντες που... Είναι randomized, γίνονται σε άλλο εργαστήριο για να είναι blind και δεν έχουμε κανένα αποτέλεσμα μέχρι να τελειώσει. Ωραία. Αλλά έχουν μείνει πόσα, 14 περιστατικά. Θα έχουν γίνει randomized 75. Ωραία. Okay. Λοιπόν, έχετε κάτι άλλο? Όχι, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.